Αναφέρεστε στην διαρροή που έχουμε από την Παρασκευή στο Φάληρο. Να ξεκινήσω από αυτό και να απαντήσω σε αυτό, γιατί πράγματι και χθες ασκήθηκε όλη την ημέρα μια έντονα, πολύ μεγάλη πίεση στην υπηρεσία για να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε υπό το κράτος βίας, βιασύνης. Να εξηγήσω λοιπόν το εξής, ότι στο Φάληρο από την περασμένη Παρασκευή ο Γορλάβος που εκτελεί το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης Βενιζέλου Ιδρύστατρου προκάλεσε ζημία σε ένα περιοριστικό κρουνό και συγκεκριμένα έσπασε την σέλα επάνω στην οποία είναι τοποθετημένος ο κρουνός. Αυτό δημιούργησε μια διαρροή νερού έντονου, το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα από την πλευρά της Ερυθρού Σταυρού. Πήγε συνεργείο το δικό μας συνεργείο και εκτίμησε τη ζημιά και αποφάσισε σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία προκειμένου να διακόψουμε την παροχή νερού Παρασκευή μεσημέρι, Παρασκευή απόγευμα. Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες λειτουργούν. Υπάρχουν επιχειρήσεις εμπορικές που λειτουργούν. Υπάρχουν ιατρία, κομμωτήρια και όλες αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες Παρασκευή απόγευμα ιδιαίτερα και Σαββάτο λειτουργούν. Αποφασίσαμε να θυσιάσουμε το νερό προκειμένου να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον οικονομικό, στην εικόνα της πόλης, διότι το καλοκαίρι είναι ακόμα κρατά, η τουριστική κίνηση είναι μεγάλη, είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά και αποφασίσαμε να θυσιάσουμε νερό από το να διακόψουμε την κυκλοφορία, την παροχή νερού και να δημιουργήσει πρόβλημα σε εμπορικές επιχειρήσεις και στα ξενοδοχεία. Προγραμματισμένα λοιπόν σήμερα βγάλαμε την ανακοίνωση που αναφέρεται ότι την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι και επειδή το απόγευμα θα είναι κλειστή η αγορά, πάλι και σήμερα που το απόγευμα η αγορά θα ανοιχτεί, δεν επιχειρούμε να δημιουργήσουμε θέμα στα εμπορικά καταστήματα. Την Τετάρτη λοιπόν, 3 το μεσημέρι, με προειδοποίηση και όχι απροειδοποίητα, θα κλείσουμε τα νερά και θα αποκαλύψουμε την πάρα πολύ σοβαρή βλάβη την οποία προκάλεσε η εργολαβία της βιοκλιματικής ανάπλασης. Καταλαβαίνω απόλυτα το γεγονός ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται. Βλέπουν νερό να χάνεται και επειδή ακριβώς σκέφτονται ότι το νερό κοστίζει και άρα αφού μας το ζητάς και ανθρώπου να το πληρώσουμε, γιατί το πετάς. Θέλω να εξηγήσω ότι σε μερικές περιπτώσεις εμείς πρέπει να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Πρέπει να συγκρίνουμε και να μετρήσουμε αυτό που λέμε δείκτη κόστους ωφέλειας. Τι θα απολέσω αν αφήσω το νερό να χάνεται για μέρες. Τι θα απολέσω να δημιουργήσω πρόβλημα σε δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις του κέντρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι η ΔΕΙΑ κάνει αυτό που πρέπει. Δεν καθυστερεί. Επιχειρεί σε 24 ώρες βάση.